ωραία που είναι εδώ! Τι ωραία χρώματα είναι αυτά! Οξυγόνο! Βλέπει το μάτι σου, πάει παραπέρα! Πάμε ξανά σκηνή 2. Σκηνή εντυπωσιασμού. Τι ωραία που είναι εδώ, Αλέξη μου! Τα χρώματα! Το μυαλό μου πάει αλλού. Ταξιδεύει σε άλλες καταστάσεις. Αγμενίζεις κανονικά. Πάει σε άλλη γη, σε άλλα μέρη. Είδες λοιπόν που στο είχα τάξει και έτσι και το πραγματοποίησα, που σε έφερα στην πανέμορφη Νάξο, που έτυχε να έχω βρεθεί εγώ και εκείνη την περίοδο ήσουν αρρωστούλα και τώρα έγινες καλά. Εννοείται. Διότι το Imperial Naxos, φιλιά πολλά να στείλουμε σε όλη την Ελλάδα, την Κύπρο, αλλά... Και το εξωτερικό μέσα από τον ένα και μοναδικό μας δορυφόρο και δεν θέλω να το ξεχνάτε αυτό. Η εκπομπή μου πεις και σήμερα κοντά σας, όλο το καλοκαίρι ασταμάτητα, ό,τι και να γίνει, εμείς δεν θα λείψουμε ούτε μία μέρα, όπως σας υποσχεθήκαμε, έτσι και πραγματοποιούμε. Έτσι ακριβώς. Ακόμα και τώρα που υποτίθεται ότι εμείς λίγο ξεκουραζόμαστε. Κάνουμε εκπομπές να σας δείξουμε τα καλύτερα μέρη, ξενοδοχεία, ανθρώπους, σπα και ό,τι άλλο περνάει από το μυαλό σας, παραδοσιακά πάνω απ' όλα. Βεβαίως. Για εσάς και μόνο. Να στείλουμε τα φιλιά μας βεβαίως σε όλο τον κόσμο που και σήμερα είναι στην παρέα μας. Να πούμε ότι το Imperial Naxos στην Naxo, το καταπληκτικό αυτό μοναδικό ξενοδοχείο που μας φιλοξένησε την προηγούμενη φορά, μας φιλοξενεί και με σήμερα. Με πολύ ωραίους χώρους, τα καταπληκτικά παιδιά για προσωπικό και τον καταπληκτικό άνθρωπο επιχειρηματικό. Ναι, αυτό όπου είναι, είναι επιχειρηματίας, αλλά πάνω απ' όλα άνθρωπος. Βέβαια, να πούμε ότι σήμερα και αύριο, ίσως και μεθαύριο, που θα βρισκόμαστε στο νησί της Νάξου, θα σας παρουσιάσουμε πάρα πολύ όμορφα θέματα. Σήμερα θα ξεκινήσουμε με μουσική, αλλά έχουμε και ένα θέμα αποκλειστικό από Θεσσαλονίκη που ήρθε μόλις τώρα ζεστό. Και τώρα που όλες οι άλλες εκπομπές έχουν σταματήσει, μόνο η δική μας εκπομπή έτσι και αλλιώς θα το έχει αποκλειστικά. Σας έχουμε εμείς, γενικά σας έχουμε όλο το χρόνο το αποκλειστικά. Αλλά τώρα το καλοκαίρι είμαστε το grande. Τώρα είμαστε το grande, γιατί τώρα θα σκάσουν άλλες εκπομπές που χάσαν τέτοιο θέμα. Αλλά τι να κάνουμε που μπορεί εμείς να είμαστε στην Νάξο και η κάμερα να είναι στη Θεσσαλονίκη, να είναι στην Αλεξανδρούπολη και να είναι και στην Κρήτη. Και να είναι και παντού. Και να είναι και παντού. Και εξωτερικό. Εννοείται. Επίσης θέλω να σας πω ότι με φόντο έτσι την καταπληκτική πισίνα, ο κόσμος συνεχίζει να κάνει το μπάνιο, το όπως κάναμε και εμείς το πρωί. Δεν το συζητάω. Δεν μας ενοχλεί όμως καθόλου. Εμείς θα κάνουμε κανονικά την εκπομπή μας. Είδες. Μπλε, πράσινο, κίτρινο. Κόκκινο. Άμα το πας έτσι, άσπρο, χακί, λαχανί. Γενικότερα το χρωματολόγιο νομίζω ότι είναι πλούσιο. Γενικά το καλοκαίρι βλέπεις πολλά χρώματα. Ναι, γιατί μαυρίζουμε και θέλουμε να κάνουμε αυτή τη μοναδική διαφορά. Καλά, αυτό πες ότι το έχεις μόνο εσύ. Ναι, μαυρίζω. Γιατί, επειδή μαυρίζεις πρέπει να κάνεις διαφορά. Κοίτα, γενικά το χειμώνα, λέω χρώμα. Ναι, το χειμώνα σου δεν θα μ' άρεσε πάρα πολύ π.χ. να φορέσω ένα πράσινο λαχανί. Ναι. Δηλαδή έξω να βρέχει, να χιονίζει και να βγω με το λαχανί. Πού πας, κυρά μου. Έχεις δίκιο. Πού πας. Πού πας, κοριτσάκι μου. Έτσι να πεις. Πού πας, κλείτσα. Λοιπόν, τώρα θέλω να σου πω ότι... Έχεις μια σφίγγα. Ναι. Μήπως είχε μείνει από τη Θάσο, από τα Μελίσια. Με πήρε. Μας ακολούθησε. Στο Αγρίνιο με τη σφίγγα. Να πούμε λοιπόν σε όλους εσάς που μας βλέπετε ότι η εκπομπή μου πει τις επόμενες τρεις μέρες. Να φάει το βασιλικό πολτό. Το βασιλικό πολτό. Τις επόμενες τρεις μέρες θα βρίσκεται εδώ στο νησί της Νάξου με καταπληκτικά θέματα. Αμέσως μετά επόμενός μας προορισμός. Δεν μπορούμε να σας το πούμε, αλλά θα σας το δείξουμε. Είναι λίγο κρυφός ο προορισμός. Θέλουμε να σας κάνουμε εκπλήξη. Επίσης να πω ότι σήμερα θα ξεκινήσουμε με πολλή μουσική έτσι εδώ και πολύ νησιώτικο τραγούδι και μοναδικό καλλιτέχνη που παίζει καταπληκτικό βιολί αλλά και τραγουδάει. Που εδώ στην Άξο τα τελευταία χρόνια, γιατί αν και δεν είναι από την Άξο, είναι σαν να είναι από την Άξο, τον αγαπάνε πάρα πολύ δηλαδή, και τον στηρίζουν. Τραγουδάει νησιώτικα. Βεβαίως. Για συνέχιση, Αλέξη μου, πες μου. Και που λες τον αγαπάει πάρα πολύ η Άξο. Και να σου πω και τώρα κάτι, επειδή θα πεις εσύ τώρα ότι εντάξει, Αλέξανδρε, επειδή είναι ένα μικρό μέρος, κατάλαβες, δηλαδή εννοώ ότι δεν είναι η μεγαλούπολη της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης. Καλά, δεν είναι και τόσο δά μικρή. Ναι, όχι. Αλλά θέλω να σου πω ότι η Νάξος γενικότερα, εάν και είναι μικρότερη από τη Σύρος σε έκταση, σαν νησί των Κυκλάδων, είναι πιο μεγάλος ο αριθμός των κατοίκων μένουν μόνιμα. Καταλαβαίνεις. Έχω κοιτάξει το κλιματολόγιο λίγο πριν έρθω. Σε μέγεθος ποια είναι μεγαλύτερη. Σε μέγεθος είναι η Σύρος. Σε έκταση. Σε έκταση λέμε, στα νησιά. Εγώ θα με αφήσει να το λέω με τον δικό μου τον τρόπο. Ναι, απλά σου λέω. Ωραία, σε μέγεθος είναι η Σύρος, αλλά πιο πολλούς κατοίκους έχει η Νάξος. Η Νάξος έχει. Και πώς χωράνε αναλογικά. Αναλογικά χωράνε γιατί μένουν 2-2 και 3-3 μέσα στο σπίτι. Μέσα στο ίδιο σπίτι. Στο ίδιο σπίτι, ναι. Ενώ στη Σύρο του αρέσει και μένουν μόνοι του. Μένουν ξεχωριστά, καταλαβαίνεις τι κάνουν εκεί. Δηλαδή μένει, ας πούμε, εδώ ο μπαμπάς, η μαμά, ο θείος, η θεία και εδώ μένουν όλοι ο μαζί. Ο καθένας έχει το σπίτι. Του. Ναι, είναι καλό. Θα πάω στη Σύρο τότε. Να πας εκεί. Να πάρω 5 σπίτια να μείνουμε έτσι.
Ωραία. Εγώ θα μείνω στην Άξο γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Ω, θα έρχομαι και στην Άξο να σε βλέπω καθημερινά. Ναι, έχεις όποτε θέλεις. Θα άρχισε μετά στη Μύκονο που θα πηγαίνω. Ναι, αμέ. Α, και τώρα θα σου πω και κάτι και για τη Μύκονο μετά. Εγώ είμαι Μυκονιάτη, το ξέρω. Ναι, το ξέρω, το έχω εμπεδώσει αυτό. Τι θες να μου πεις για τη Θέλω Μύκονο. Να σας πω ότι σήμερα θα τραγουδήσουμε, αλλά έχουμε και ένα θέμα καταπληκτικό. Να. Διότι πριν από λίγες ημέρες έγινε στη Θεσσαλονίκη παρουσίαση βιβλίου του καινούργιου βιβλίου του Τρίφωνα Σαμαρά που γίνεται για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη. Πλήθος καλλιτεχνικού κόσμου αλλά και ανθρώπων από την πολιτική, αλλά και όχι μόνο, βρέθηκαν εκεί. Μία βραδιά που επιμελήθηκε παρουσίαση αλλά και έδωσε το στίγμα το μοναδικός φίλος και του στέλνουμε τα χαιρετίσματά μας, Κώστας Μιναρετζής. Φυσικά, δεν λείπαμε και εμείς. Βεβαίως, όπου δίνει το άλλα τα αποκλειστικά θέματα. Μας. Και η κάμερα της εκπομπής ήταν εκεί, θα σας το δείξουμε στη συνέχεια. Επίσης, στη συνέχεια φίλος, θα σας δείξουμε. Και ό,τι κάνει εμείς τον ακολουθούμε. Μοναδική παρουσίαση βιβλίου Τένιας Μακρύ, πάλι αποκλειστικά για την εκπομπή Τένια, μου πεις. Αγαπημένη Τένια, με τα ψυχολογικό, σωματικό, προβληματοεγκεφαλικό, τέτοια. Ωραία. Και η Τένια Μακρύ έκανε παρουσίαση του βιβλίου της. Πάλι πλήθος επωνύμων από όλους τους χώρους, από την πολιτική, από την τηλεόραση, από το τραγούδι και όχι μόνο, βρέθηκαν στη Θεσσαλονίκη. Και πάλι η κάμερα της εκπομπής ήταν εκεί. Και πάλι όμως ο άνθρωπος κλειδί για την βραδιά εκείνη ήταν ο μοναδικός Κώστας Μιναρετζής. Στο στόμα σε κοιτώ. Είδες. Μ' αρέσει. Από τα χείλια μου. Πρέπει να κρέμεσαι από τα χείλια μου. Από τις λέξεις μου, πώς το λένε, κρέμα από τα χείλια σου, έτσι το λένε. Αλφα. Λοιπόν, πάμε έτσι λίγο να ξεκινήσουμε για να τραγουδήσουμε και να περάσουμε καταπληκτικά. Πριν όμως φέρουμε τον καλεσμένο μας εδώ για να σας βάλουμε λίγο στο κλίμα, πάμε να δούμε το πρώτο του κομμάτι. Έχει δύο καταπληκτικά οπτικοποιημένα τραγούδια. Βίντεο κλιπ. Βίντεο κλιπ. Απλά εγώ θέλω να χρησιμοποιώ έτσι και λέξεις λίγο μπαμπινιώτη. Την βλέπω καμιά φορά. Και επειδή εγώ πάντα είμαι η μεταφραστριά σου, γι' αυτό το λέω. Μετάφραση στο κοινό. Πάμε να δούμε ένα βίντεο κλιπ. Γιατί εγώ είμαι ένα με τον τηλεθεατή. Από τον Γιώργο Σιδέρη με τίτλο Αρμενίζοντας η νέα δισκογραφική του δουλειά και σε πολύ πολύ λίγο. Ο Γιώργος Σιδέρης και εκείνος εδώ στην καταπληκτική πισίνα του Imperial Naxos για να μας πει πάρα μα πάρα πολλά. Πολλά σου εύχομαι, αγάπη μου γλυκιά. Να σε καλά, να χαίρεσαι κι ας είμαι μακριά. Γιορτάζει απόψε το μωρό, να με κοντά του δεν μπορώ. Να με κοντά του δεν μπορώ, γιορτάζει απόψε το μωρό. Κι αν είμαι μακριά απόψε στη γιορτή σου, η σκέψη μου και η καρδιά θα βρίσκονται μαζί σου. Γιορτάζει απόψε το μωρό, να με κοντά του δεν μπορώ. Να με κοντά του δεν μπορώ, γιορτάζει απόψε το μωρό. Ξέρω είναι στο πλάι σου, φίλοι και συγγενείς σου. Θεέ μου και τι δεν θα δεινά, να μουν κι εγώ μαζί σου.